Καταρχάς, να πω ότι είναι θλιβερό να συζητάμε λίγες μέρες πριν τις εκλογές ποιος έχει στα ψηφοδέλτιά του λιγότερους ή περισσότερους, λιγότερο ή περισσότερο καταχραστές, καταδικασμένους κτλ. Επίσης, είναι δεδομένο ότι πάντα λίγο πριν τις εκλογές η αριθμητική γίνεται λίγο μαγειρική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μαγειρεύονται νούμερα, όμως ο λαός έχει μια τεράστια εμπειρία και φαντάζομαι ότι όποιος μιλάει με τον κόσμο το έχει καταγράψει αυτό το πράγμα, η οποία τι λέει? Ότι ο μισθός σήμερα τελειώνει στο μέσο περίπου του μήνα, ότι ο μέσος μισθός είναι μόλις 30 ευρώ πάνω από ό,τι ήταν πριν 10 χρόνια, ότι η φορολογία είναι εδώ και θα παραμείνει, γιατί το βάθος της ετραετίας το ξέρουμε και τις υποσχέσεις αυτές τις έχει ξαναζήσει ο ελληνικός λαός. Θα παραμείνει, και ξέρετε και τι θα παραμείνει, αυτό που δεν λένε όλα τα άλλα κόμματα. Θα παραμείνει γιατί είναι μέσα στις δεσμεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, στο οποίο όλοι υπόσχονται. Και κανένας δεν έχει πει ότι θα πάρει μέτρα χωρίς να λάβει υπόψη του τη λεγόμενη δημοσιονομική σταθερότητα. Είναι όλοι δεσμευμένοι και με χέρια και με πόδια, είναι δεμένοι σε αυτό το άρμα της σταθερότητας, της δημοσιονομικής. Το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι από όλα τα άλλα κόμματα σήμερα ακούσαμε να μιλάνε για επενδύσεις. Όλο το προηγούμενο διάστημα ο λαός έζησε επενδύσεις. Επενδύσεις γίνονταν στην Ελλάδα. Τι κέρδισε ο λαός από αυτό το πράγμα? Και μάλιστα ο λαός πρέπει να βγάλει ένα συμπέρασμα. Ότι όσο τα ματωβαμένα πλεονάσματα, τα οποία θα τα ξαναπληρώσει τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο υπερμνημόνιο που ετοιμάζεται με οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν προκύψει, αυτά λοιπόν τα ματωμένα πλεονάσματα πάλι θα πέσουν στις πλάτες του, στο σβέρκο του. Θα είναι πάλι ένας μεγάλος βραχνάς για τη λαϊκή οικογένεια. Την ίδια στιγμή που ο πληθωρισμός καλπάζει, που η αγοραστική ικανότητα του μέσου ανθρώπου έχει πέσει στα τάρταρα, οι φόροι τον χτυπάνε από παντού και όλα αυτά, αυτό που δεν λένε τα άλλα κόμματα, που είναι και η αλήθεια, είναι ότι είναι μέτρα τα οποία είναι υποχρεωμένα τα κόμματα και φυσικά τα έχουν ψηφίσει στο Ευρωκοινοβούλιο κτλ. Να τα πάρουν, γιατί πραγματικά δεν πρόκειται να έρθουν ποτέ σε σύγκρουση με τους όρους που βάζει το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο υπερμνημόνιο κτλ. Ποια είναι για το βασικό μισθό, τον κατώτατο μισθό, ποια είναι για το αφορολόγητο, ποια είναι για αυτά που συζητάμε τώρα? Να σας πω, εμείς ας πούμε καταθέσαμε πρόσφατα τροπολογίες και τις καταθέσαμε παραπάνω από μια φορές στη Βουλή, στον Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, για να καταργηθεί ο φόρος, να καταργηθεί τελείως στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθεί ο ειδικός φόρος στην ενέργεια και στα καύσιμα. Δεν την ψήφισε κανένα άλλο κόμμα. Ναι. Εμείς λέμε ότι ο λαός σήμερα με τον τεράστιο πλούτο που παράγεται και παράγεται από το μόχθο του λαού, του ίδιου, και δεν είναι θέμα παραγωγικού μοντέλου, ο λαός παράγει όλο αυτό το πλούτο που βλέπουμε γύρω μας, που τελικά δίνεται σαν φορό απαλλαγές, σαν κίνητρα για επενδύσεις κτλ. Θα έπρεπε να επιστρέφει με έναν μισθό που στον 21ο αιώνα, και εφόσον μιλάμε για τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, και εδώ φυσικά μπορούμε να γελάσουμε με θλιβερό τρόπο βέβαια, γιατί στα πλαίσια της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και της ψηφιακής σύγκλησης κτλ., είχαμε και το πρόσφατο έγκλημα στα Τέμπη. Μέσα στα πλαίσια της τέταρτης η βιομηχανική επανάσταση λοιπόν είναι για κάποιους ένα τεράστιο πεδίο κερδοφορίας και για κάποιους άλλους δυστυχώς σηματοδοτεί το χάσιμο της ζωής τους. Σας προβληματίζει, κυρία Παπαγιάννη, είστε και νέος άνθρωπος, το γεγονός ότι έχετε ένα λόγο ο οποίος έχει εξυγχρονιστεί τα τελευταία χρόνια. Εγώ λέω έτσι, ότι έχει εξυγχρονιστεί. Και ότι απευθύνεται σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου που δεν περνάει καλά. Και υπάρχει το κομμάτι του κόσμου. Mm-hmm. Αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση, θέλω να πω. Δεν έχει. Δηλαδή, μήπως σκέφτονται κάποιοι ότι ωραία είναι όλα αυτά που λέει, αλλά γίνονται όλα αυτά? Δηλαδή, πριν λίγο, μπορούν να γίνουν. Ναι. Στην αρχή αυτό που ρώτησα τον κύριο Χρυσομάλη, από μια άλλη πλευρά σας. Στην αρχή της εκπομπής σας, παρόλα αυτά, αν θυμάμαι καλά, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, εσείς ο ίδιος είπατε ότι υπάρχει και καταγράφεται μια άνοδος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και στον κύριο Βαρουφάκη, είπατε εσείς. Άρα, ναι, αυτό κάπως ανατρέπει το ερώτημα που μου βάλατε, με την έννοια ότι καταγράφεται αυτή η άνοδος. Το αν το 6 γίνει 8 είναι μια επιτυχία, αλλά είναι 8. Θέλω να πω. Να τα κόμματα πω. Αυτά, όλα που κάνουν, όλα αυτά που περιγράφεται, έχουν 78 από την άλλη πλευρά. Και στον κόσμο απευθύνονται, στο λαό και αυτά. Κοιτάξτε, δεν είναι ένα θέμα για εσάς αυτό. Αυτό έτσι είναι πιο γενικό, βέβαια. Προφανώς. Είναι ένα θέμα. Πάντα έχω μια απορία όταν είναι μιλάμε, ένα θέμα που το λαμβάνουμε υπόψη. Ναι. Όμως, να σας πω. Στην περσινή εκλογική αναμέτρηση και από ό,τι φαίνεται και στη φετινή που θα γίνει στα πανεπιστήμια στις 10 Μάη, πέρσι η πανσποδαστική, δηλαδή η παράταξη που συμμετέχουν και τα μέλη της Κομμουνιστικής Συνολίας Ελλάδας, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και ήταν μεγαλύτερο σας, ότι η πανσποδαστική όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο είχε 35%. Όλο το κουκουέ δεν είχε πάνω από 8 και τότε όμως. Δηλαδή αυτό δεν λέει τίποτα όταν. Δεν λέει τίποτα στην περίοδο χρόνων. Είσαι την πανσποδαστική πρώτη δύναμη με τεράστια διαφορά από όλες
τις άλλες την δεκαετία του 80 στην επιστήμη. Ναι, να μην υποτιμούμε, λοιπόν, να μην υποτιμούμε ορισμένα τώρα, πράγματα τα οποία για μας... Στην εποχή μου δεν ήταν έτσι, κύριε Ξενάκη. Έχουμε μια δεκαετία διαφορά τουλάχιστον. να μην υποτιμούμε ορισμένα πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πέρα από το εκλογικό ποσοστό που καταγράφεται και αποτυπώνει κάτι, είχαμε τεράστιες μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις. Και δεν πρέπει να ξεχαστούν στη βάση του εγκλήματος των ΤΕΠΟΝ, που εκεί το ΚΚΕ πραγματικά αναγνωρίστηκε από τον κόσμο για τον πρωτοπόρο ρόλο που έπαιξε κτλ. Και αυτό το πράγμα και στις βουλευτικές εκλογές, αλλά και όχι μόνο, θα το εκλάβουμε. Η υγιής επιχειρηματικότητα και ο έλεγχος στην αγορά, νομίζω, πλέον έχουν κατατίσει ανέκδοτο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί? Στις χώρες που αναφέρατε καταρχάς και συζητάμε για το ΦΠΑ και το πόσο είναι ο συντελεστής, να πούμε ότι αυτό το διάστημα που συζητάμε εμείς εδώ πέρα γίνονται μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις. Και στη Γερμανία, που αναφέρεται το συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί και εκεί ο εργαζόμενος πλήττεται. Και πλήττεται παντού πλέον. Και αυτό αποδεικνύεται και από τις κινητοποιήσεις που γίνονται στη Γαλλία, στη Γερμανία σήμερα, στις μεταφορές, στην Αγγλία, στη Γαλλία, ναι, φυσικά. Επίσης, να πούμε ότι και με τις επενδύσεις, ας πούμε, στην πράσινη ανάπτυξη, στις ανεμογεννήτριες, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτό που πληρώνει τελικά ο λαός είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής, είναι οι τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια, στην θέρμανση, το γεγονός ότι δεν μπορεί σήμερα στον 21ο αιώνα να εξασφαλίσει τα στοιχειώδη για να ζήσει και χρειάζεται να κάνει τεράστιες, να κόβει και από τα βασικά είδη για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο κόστος ζωής και για να εξασφαλίσει τα στοιχειώδη. Αυτά είναι οι επενδύσεις. Και όταν συζητάμε εδώ πέρα σε αυτά τα πάνελ για αυτά τα ζητήματα, πρέπει ο λαός να έχει στο μυαλό του ότι στην ουσία αυτό που απασχολεί τα άλλα κόμματα είναι πώς θα εξασφαλίσουν στο μεγάλο κεφάλαιο νέες φοροαπαλλαγές, την ίδια στιγμή που σήμερα οι εφοπλιστές, οι βιομηχανοί πληρώνουν το 5% των φόρων και το 95% είναι στον καημένο τον εργάτη, τον ελεύθερο, τον μικρό ελεύθερο επαγγελματία, τη γυναίκα που μοχθεί, τον νέο εργαζόμενο. Στις πλάτες αυτών πέφτουν λοιπόν το 95% των φόρων. Οι όλοι μιλάτε υπόλοιποι... για τους έμεσους μαζί, έτσι, γιατί η άμεση δεν είναι ακριβώς αυτή η αναλογία. Για τους έμεσους φόρους, τους άμεσους. Εντάξει, τώρα μην μου πείτε ότι ο μεγαλοεφοπλιστής, ο μεγαλοβιομηχανός ανησυχεί για τους άμεσους. Δεν μιλάω για αλλά φυσικά. Μιλάω για τους ανθρώπους με πιο υψηλό εισόδημα γενικώς στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό εννοώ. Που είναι ένα κομματικό. Να σας πω κάτι. Ναι. Υπάρχουν και αυτοί, όμως η ψαλίδα είναι δεδομένο ότι σήμερα ανοίγει. Δηλαδή, έχουμε ξεκάθαρα τάσεις ενός κόσμου που παλιότερα. Που ενδεχομένως να ζούσε, όχι πλουσιοπάρχο, αλλά να ζούσε λίγο καλύτερα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει να πραγματικά να πέφτει το βιωτικό του επίπεδο, να καταρακώνεται, όχι απλά να πέφτει. Η αγοραστική δύναμη είναι προφανές αυτά, έτσι. Ναι, όποιος δεν το καταλαβαίνει. Και φυσικά δεν είναι μόνο η αγοραστική δύναμη, είναι ότι χτυπιέται από χίλιες δυο μπάντες. Δηλαδή από την παραμικρή τσέπη που μας έχει μείνει, μας τα παίρνουν από τους φόρους, από τη θέρμανση, από το γεγονός ότι αυξάνονται τα βασικά είδη της πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Από κάποια πράγματα που θα έπρεπε να είναι στοιχειώδη στον 21ο αιώνα, όπως η ψυχαγωγία, η δυνατότητα να πάει μια οικογένεια ένα ταξίδι και σήμερα σκέφτεται να πάει από εδώ μέχρι τη Θήβα γιατί το κόστος της βενζίνης είναι τεράστιο. Αυτά είναι τα πραγματικά ζητήματα που πρέπει να απασχολούν τον κόσμο και αυτά πρέπει να είναι και το κριτήριο της ψήφου στην 21η του Μάη. Η διαφωνία σας είναι ότι, ας πούμε, υπάρχει μια άποψη που λέει ότι όλο αυτό συνδέεται με την ανάπτυξη και της επιχειρηματικότητας υγιούς, η οποία μπορεί να βοηθήσει την κατεύθυνση αυτή. Εσείς δεν συμφωνείτε με αυτό? Γιατί μα να σας πω κάτι, όλα αυτά τα προβλήματα που περιγράφουμε τομέα. Με ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρχει δεν τα έχουμε. Υγιής επιχειρηματικότητα στον ιδιωτικό τομέα, λέτε εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω. Εγώ λέω ότι υπάρχουν δεν μπορεί... Υπάρχουν που έχουν υγιή επιχειρηματικότητα στον ιδιωτικό τομέα ή δεν υπάρχει πουθενά υγιής επιχειρηματικότητα εκεί? Να σας πω κάτι, ναι. Η επιχειρηματικότητα και φυσικά οι κυβερνήσεις που... δουλεύουν, εργάζονται, παίρνουν μέτρα, νομοθετούν για την επιχειρηματικότητα, είναι ευθεία αντίθετη με τα λαϊκά συμφέροντα. Και αυτό έχει αποδειχθεί σε όλες τις χώρες. Δεν μπορεί να έχουμε και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένοι και οι μεγάλοι επιχειρηματίες που κόβουν, που απολύουν, που ελαστικοποιούν ωράρια εργασίας κτλ. Και να είναι και ευχαριστημένος και ο εργαζόμενος λαός. Αυτά τα δύο πράγματα, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι ασυμβίβαστα και όσο πιο γρήγορα το αποφασίσουμε, τόσο περισσότερο θα βάλουμε μπροστά και τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες και θα συζητάμε και με άλλους όρους σε τέτοια πάνελ. Εδώ γίνεται μια μεγάλη συζήτηση. Θέλουμε να ακούσουμε τη δική σας πρόταση, η οποία προφανώς δεν ξέρω αν έχει να κάνει με αναδρομικά 13η σύνταξη, προσωπική διαφορά και όλα τα υπόλοιπα. Είναι κάτι έτσι διαφορετικό, να τα ακούσουμε.
να τα ακούσει ο κόσμος. Τώρα, ναι. Εμείς σαν ΚΚΕ επίσης έχουμε καταθέσει τροπολογίες για την επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού, τη 13η, 14η σύνταξη. Επίσης δεν το έχουν ψηφίσει τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής. Τώρα, με τις συντάξεις, τι γίνεται στην πραγματικότητα? Το οποίο το βλέπουμε βέβαια και σε άλλες χώρες, γιατί ακριβώς είναι κοινή ευρωενωσιακή κατεύθυνση. Δηλαδή, δεν είναι μόνο μια πρωτοτυπία της Ελλάδας. Τα ταμεία στην πράξη, στην πραγματικότητα, παίζουν στο χρηματιστήριο, παίζουν δηλαδή με τα αποθεματικά τους, με τις οικονομίες δηλαδή μιας ολόκληρης ζωής των εργαζομένων, οι οποίοι μπορούν ανα πάσα στιγμή να τις δουν να εξαϊλώνονται, να εξαφανίζονται και στην ουσία είναι ό,τι έχουν αφήσει για τα γεράματά τους, έτσι να το πούμε απλά και λαϊκά. Σήμερα η χαμηλότερη σύνταξη είναι μη βιώσιμη για τον οποιοδήποτε ακούμε άνθρωπο. Ακούμε κάθε μέρα τον κόσμο μας τηλεφωνεί. Ακούμε συντάξει 400, 350, 360, 380. Γι' αυτό και οι συνταξιούχοι, παρόλο το βάρος της ηλικίας τους και τα λοιπά, είναι σχεδόν καθημερινά στους δρόμους, ακριβώς γιατί αισθάνονται ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με τα ελάχιστα λεφτά που παίρνουν και την ίδια στιγμή χρειάζεται συνήθως να συντηρήσουν και παιδιά και εγγόνια. Γιατί αυτό συμπαρασύρει η κατάσταση, δηλαδή και με τους μισθούς και την ακρίβεια κτλ. Συμπαρασύρει όλη την οικογένεια και τελικά φτάνει ο παππούς και η γιαγιά. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κατώτατο όριο, ας πούμε, σήμερα, το οποίο θα ήταν πιο. Γιατί δεν μπορεί, πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο έτσι προς τα κάτω. Ποιο πιστεύετε θα ήταν εσείς ένα όριο στο βιώσιμο για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη σήμερα? Να σας πω κάτι. Ναι. Πρέπει να ορίσουμε ένα όριο το οποίο να ανταποκρίνεται σήμερα στις σύγχρονες πραγματικά λαϊκές ανάγκες. Ναι, θέλω να πω εσείς, σαν ΚΚΕ, στην τροπολογία που καταθέσατε. Εντάξει. Και τώρα το πώς ξέρετε πολύ καλά, τροπολογίες αντιπολίτευσης δεν παίρνανε ποτέ από καμία κυβέρνηση. Δεν το έχω δει ποτέ να σημαίνει αυτό. Δεν έχει κάτι πιο συγκεκριμένο, αυτό θέλω να σας πω. Είπατε η επαναφορά του 13ης σύνταξης. Ναι. Τώρα δεν είναι το αριθμητικό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι. Είναι το αριθμητικό. Δηλαδή, για όλους τους παίρνουν το αριθμητικό είναι για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Πρέπει να ακούσουν χρήματα. Εντάξει. Ναι. Λέμε ότι ο κατώτατος μισθός, αντίστοιχα και η σύνταξη, πρέπει να είναι σήμερα και αυτό καθορίζεται βέβαια και σε μια εξέλιξη. Έτσι. Δεν είναι κάτι στατικό. Δεν είναι κάτι στατικό. Σήμερα όντως, με τα δεδομένα, τα σημερινά θα μπορούσαν να είναι γύρω στα 1.200-1.400 ευρώ για να πούμε ότι κάποιος ζει αξιοπρεπώς και μπορεί με τους όρους του σύγχρονου, έτσι, την ανάγκη που υπάρχει σήμερα να ανταποκρίνεται ένας άνθρωπος σε οποιαδήποτε ηλικία και ο νεότερος και ο μεγαλύτερος έχει, άνθρωπος έχει ανάγκες και που πρέπει να καλύπτονται. Στη σύνταξη θεωρείται σήμερα μια μεγάλη σύνταξη, να ξέρετε, το ξέρετε φαντάζομαι, αν και δεν το ξέρετε εσείς ακόμα, αλλά να σας πω κάτι. Εξαρτάται. Μεγάλη. Αυτό που είναι μεγάλο σήμερα. Όχι, θεωρείται λόγο. Αυτό που είναι μεγάλο σήμερα είναι τα κέρδη, η τεράστια κερδοφορία που υπάρχει για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Εκεί είναι η μεγάλη. Αν θέλετε, είναι και προκλητική η κερδοφορία του. Δεν είναι, λέω, θεωρείται έτσι. Ναι, είναι προκλητική η κερδοφορία του. Την ίδια στιγμή που απολαμβάνουν όλα αυτά που συζητήσαμε στο πρώτο μέρος της εκδρομής. Συγγνώμη, της εκπομπή σας. Το γεγονός δηλαδή ότι απολαμβάνουν φοροαπαλλαγές και τα λοιπά. Υπάρχει δηλαδή αυτό από τη μια και από την άλλη πραγματικά είναι πρόκληση σήμερα να θεωρείται ότι ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει με 300, 400, 500, 600 ευρώ. Λοιπόν. Και ταυτόχρονα είπαμε να στηρίζει και ωραία την οικογένεια. Μας είπατε κάποια πράγματα, τοποθέτηση από εσάς, να την ακούσουμε. Να μην καθίσει ο ελληνικός λαός να αθροίζει ποσοστά, συμμεριζόμενος το άγχος που έχουν αυτή τη στιγμή οι μεγάλες επιχειρήσεις. Το κεφάλαιο που λέμε εμείς για το πώς θα προκύψει η κυβέρνηση σταθερή. Γιατί θα προκύψει. Έχουμε δει σενάρια ΣΥΡΙΖΑ με ακροδεξιούς, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚΣΥ. Θα δούμε και αυτά δηλαδή και τα πιο υποτίθεται επιστημονικής φαντασίας μπορεί να προκύψουν. Έχουν συζητήσει όμως. Έχουν πει ότι έχουν κοινά προγράμματα, ότι συγκλίνουν σε πάρα πολλά πράγματα. Τα έχουν πει τα στελέχη τους. Από την αρχή δηλαδή της προεκλογικής μεραστής. Ποιος συγκλίνει? Θέλω να πω, δηλαδή, η κυρία Τσαπανίδου δεν είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχουν μεγάλες σημαντικές διαφορές στα ουσιώδη ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν είναι μια δήλωση που δείχνει τον δρόμο. Εντάξει. Σας ακούει ο κόσμος. Ναι, ο κόσμος μας ακούει και τη εγώ δήλωση θα την ότι ξέρει. Στο γραφείο της Αξιόγλου πήγε το πάμε για τα εργασιακά, αλλά στο γραφείο του κύριου Βρούτση ή του κύριου Χατζηδάκη δεν πήγατε. Επειδή έχω ελάχιστο χρόνο και μιλήσατε αρκετά. Λοιπόν, άρα να μην μπει ο κόσμος σε μια λογική να θρίζει
έχοντας το άγχος που δεν είναι άγχος του κόσμου. Δεν είναι άγχος του κόσμου για να προκύψουν σταθερές κυβερνήσεις, γιατί αυτές οι κυβερνήσεις θα προκύψουν και είναι όλοι πρόθυμοι να τις κάνουν να προκύψουν ακριβώς για να υπηρετήσουν αυτά τα συμφέροντα. Ο λαός έχει άλλα άγχη, πραγματικά άγχη, καθημερινά. Σε αυτά τα άγχη το ΚΚΕ έχει πρωτοστατήσει στο πλευρό του, έχει μπει μπροστά και θα είναι και από την επομένη των εκλογών, με αυξημένα ποσοστά, αλλά και ανεξαρτήτως, άμα θέλετε, ποσοστού, θα είναι εκεί, στους αγώνες, στα σπίτια όταν παίρνουν τη λαϊκή στέγη, στους πληστηριασμούς. Στήριξη και ανοχή δεν έχει πουθενά πάντως, είναι ξεκάθαρο αυτό, έτσι. Ανοχή δεν πρέπει να δείξει ούτε ο λαός, και να ξέρετε και κάτι, το διατυπώνει κιόλας πλέον. Δηλαδή ο λαός, ο κόσμος που λέει κανένας από τους δύο τους δοκιμάσαμε, από τους τρεις κτλ. Φτάνει πια, ήδη και αυτός δείχνει και σωστά κάνει έτσι. Μηδενική ανοχή. Το ΚΚΕ που ήταν μπροστά όλο το προηγούμενο διάστημα και θα είναι μπροστά στους αγώνες και την επομένη των εκλογών, προφανώς θα δείξει ανοχή σε αυτές τις πολιτικές. Έχουμε τεράστια ανοχή και υπομονή δίπλα στον κόσμο να παλεύουμε μαζί του, και εκεί θα μας βρει και την επομένη των εκλογών. Λοιπόν, σε αυτό το μετερίζει ξεκάθαρα. Σας ευχαριστώ.